Επαρχία, βρισκόμαστε στην Καρδάμενα, στον πίσω δρόμο προς Πηλή, όπου βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες συντήρησης με ασφαλτόστρωση. Πείτε μας λίγα λόγια και για αυτό το έργο. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο έργο που είπαμε από την αρχή ότι είναι σε εξέλιξη και αφορά την ασφαλτόστρωση από Πηλή προς Καρδάμενα, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε και με άλλα σημεία του επαρχιακού. Το έργο αυτό έχει ένα κοστολόγιο γύρω στις 550.000 ευρώ. Είναι ένα από τα έργα που έχει προγραμματίσει και υλοποιεί η Περιφερειακή Αρχή. Θα είδατε επιπλέον ότι υπάρχει συνεργείο το οποίο καθαρίζει χόρτα στις πόρτες, στις πόρτες και κατά μήκος του επαρχιακού. Να σας υπενθυμίσω επιπλέον και θα σας ενημερώσω έγκαιρα ότι Δευτέρα περιμένουμε τους καινούριους ιστούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Είναι στο σύνολο 1.300, περιμένουμε τους πρώτους 300, όπου οι τεχνικές υπηρεσίες θα αποφασίσουν από πού θα ξεκινήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι από το ψαλίδι θα ξεκινήσει. Επίσης θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την δημοτική τηλεόραση που ταλαιπωρούμε και σας κουβαλήσαμε μέχρι εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι ένα έργο που επιτελείτε κι εσείς για ενημέρωση των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση να κλείσω ότι η Περιφέρεια δεν σταματάει, θα συνεχίσει. Για κάποιους έτσι ολίγων απαιτητικούς όσον αφορά το Μαρινόπουλο με τα προβλήματα που έχει, να ξέρουν ότι και αυτό θα επιληθεί, είναι ένα έργο σοβαρό, μεγάλο, και εν πάση περιπτώσει θα είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά του. Μια τελευταία ερώτηση, γνωρίζουμε, επειδή ο δρόμος τώρα εδώ είναι κλειστός, περίπου πότε θα ξαναδοθεί για κυκλοφορία? Εγώ πιστεύω ότι γρήγορα θα γίνει αυτό, τις επόμενες ημέρες. Θα είναι δύο οι στρώσεις που πέφτουν, τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, η δεύτερη είναι, εντάξει, θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία. Ακριβώς δεν μπορώ να σας το πω, αν χρειαστεί θα γίνει ανακοίνωση για να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει.